με την υψηλή και την τιμητική παρουσία του ενδημοτάτου Περιφερειάρχου. Κόβουμε σήμερα, κύριε Έπαρχε, την Βασιλόπιτα, όχι καθυστερημένα, αλλά έχοντας κόψει τόσες προηγούμενα, αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να μην είχαν προηγηθεί για να κοπεί εδώ η πρώτη, όποτε και να ήταν αυτό, επειδή εδώ μέσα, σε αυτόν τον χώρο, στεγάζεται η κατεξοχήν πρώτη στα πρεσβεία, διοίκηση της περιφερίας μας και του κέντρου και του τόπου μας μαζί με το Δήμο. Θα ήθελα λοιπόν σε όλους τους τιμητικούς παρευρισκομένους, αγαπητούς και αξιοτίμους και ενδημοντάτους, τον κύριο Ταξίαρχο, τον κύριο Δήμαρχο, τους εκπροσώπους της αστυνομίας, του λιμενικού και τους εκπροσώπους πάσης άλλης αρχής και εξουσίας της πυροσβεστικής, θα ήθελα να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου η δύναμη του Θεού σε αυτήν τη νέα χρονιά να είναι ορατή και να προστεθεί στις δυνάμεις που προϋποθετικά καταβάλλεται όλοι για να αλλάξουν τα κακώς κείμενα και να δει άσπρες μέρες αυτός ο τόπος μέσα από την αβίωτη πραγματικότητα που ζει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Το έτος αυτό, όπως και τα προηγούμενα, θα τελειώσει κάποια στιγμή και θα προστεθεί στο αρχείο της ιστορίας, έχοντας καταγράψει όλα τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα γεγονότα, όλες τις κακές και τις καλές κοινωνικές στιγμές και τα προσωπικά βιώματα ενός εκάστοτε ημών και πάντων ημών. Η ολιγόλευτη αυτή προσευχή μαζί με την παραδοσιακή συνήθεια της κοπής της Βασιλόπιτας έχει σκοπό να προσευχηθούμε όλοι και να ενώσουμε τη δύναμη της ψυχής μας που θα ενεργοποιήσει τις ψυχοσωματικές μας δυνάμεις εις τρόπον ώστε να καταβάλουμε εκείνη την προσπάθεια που χρειάζεται ώστε οι μέρες που θα καταγραφούν και εκτυλίσσονται ήδη να είναι μόνο καλές για τον τόπο μας και για την περιφέρειά μας, κύριε Περιφερειάρχα και κύριε Έπαρχε. Χρόνια πολλά και καλή δύναμη ιδιαιτέρως σε εσάς που προείσταστε σε αυτήν την τοπική διοίκηση του τόπου μας. Αμήν.